μετά από πολύ καιρό. Λέω να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, κορυφαίο επιστήμονα στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει εμπλακεί με την διαχείριση πολύ σοβαρών καταστάσεων στη Θεσσαλία, τον κύριο Κουρέτα. Καλημέρα, κύριε Κουρέτα. Καλημέρα, καλημέρα. Διαλύστε αυτή την απορία. Χάθηκαν οι Έλληνες επιστήμονες να φτιάξουν μια μελέτη, όπως μου λένε εδώ δεκάδες ακροατές? Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχάς, εμείς έχουμε δημιουργήσει μια δική μας ομάδα που είναι δεκάδες άνθρωποι και επιστήμονες και ιδιώτες και από εταιρείες, οι οποίοι άνθρωποι δουλεύουν. Κάναμε την πρώτη μερίδα για την αγροτική ανάπτυξη πριν από 15 μέρες, διημερίδα, είχε πάνω από 30 ομιλητές από το χώρο του Πανεπιστημίου, της έρευνας, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών. Έχουν βγει τα πρακτικά. Αυτή τη στιγμή, το Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο τελείωσε το σχέδιο και την άλλη Τετάρτη θα το παρουσιάσουμε επίσημα στους φορείς της Θεσσαλίας. Θα αναρτηθεί για σχόλια για ένα μήνα στα ελληνικά φυσικά και στη συνέχεια θα προωθηθεί στην κυβέρνηση. Θα είναι το σχέδιο το οποίο έχει προκύψει μέσα από τη διαβούλευση της Θεσσαλίας, των Θεσσαλών και μη Θεσσαλών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το σχέδιο. Τώρα, η Θεσσαλία, εμείς το έχουμε ανακοινώσει και παλιά και έχουμε και τις απόψεις μας έχουμε πει και για το οργανισμό υδάτων και για την αγροτική ανάπτυξη και για όλα. Απλώς τώρα θα είναι λίγο πιο δομημένη και θα πάρει μια μορφή, ας πούμε, διαβούλευσης για να πάει το τελικό κείμενο. Η Θεσσαλία αποτελεί παράγει περίπου το 20% της ακαθάριστης αξίας, την πρωτογενή παραγωγή σε όλη τη χώρα. Και είναι περίπου 7 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο για περιφέρειες και 3 φορές πάνω από τον εθνικό. Και το 30% του ΑΕΠ της Θεσσαλίας παράγεται από την αγροτική παραγωγή και τα τρόφιμα. Είναι δηλαδή τεράστιο το ποσοστό. Αυτό το μοντέλο έχει στηριχτεί σε παραγωγή προϊόντων όπως είναι το βαμπάκι, οι ελιές, τα φρούτα, τα ψυχανθή, τα κάστανα, τα τυριά, τα κτηνίδια, πολλά προϊόντα, δεκάδες προϊόντα, τα οποία ακούγοντας και ερμηνεύοντας σωστά τα τελευταία χρόνια την Ευρωπαϊκή Οδηγία για Ποιοτικά Προϊόντα στις περιφέρειες του Νότου, εμείς έχουμε... κινούμαστε πολύ δυναμικά σε αυτό το τομέα και αυτές τις μέρες τελειώνουμε τη διαβούλευση για 13 καινούργια από προϊόντα που θα καταθέσουμε τον Ιούνιο για τη Θεσσαλία. Υπόψη ότι η Θεσσαλία τα τελευταία 20 τόσα χρόνια που είναι τα ΠΟΠ, ακριβώς δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησαν, έχει καταθέσει ένα φάκελο. Επομένως η αξία των θεσσαλικών προϊόντων κρύβεται στην ποιότητα και σε αυτό το οποίο έχουμε χτίσει τόσα χρόνια, ο κάθε μικροπαραγωγός, ο οποίος πουλάει τα προϊόντα του και έχει ένα εισόδημα για το οποίο ζει και θέλουμε να γίνει καλύτερο μέσω από μια ποιοτική γεωργία και εκτινοτροφία. Το μοντέλο της Ολλανδικής εταιρείας στηρίζεται σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται κυρίως στην Αφρική και στις τρίτες χώρες και μετατρέπει τον μικροπαραγωγό σε υπάλληλο μεγάλων εταιριών, οι οποίες θα καλλιεργούν ντομάτες, χόρτα, οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, θα είναι σε έναν μαζικό τρόπο. Και αυτό το μοντέλο έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες της Αφρικής και του Τρίτου Κόσμου και δεν ταιριάζει για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, παράγει εξαιρετικά προϊόντα, τα οποία είναι μοναδικά και δεν μπορούμε να στηρίξουμε το εισόδημά μας μέσα σε παραγωγές οι οποίες θα είναι μόνο θέμα κόστος. Γιατί μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δίπλα οι χώρες που είναι, η Αλβανία, η Αίγυπτος, η Βουλγαρία, όλες αυτές οι χώρες που είναι πολύ πιο φτηνό το κόστος ζωής. Εάν υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο, μετά από λίγο καιρό μπορεί να πει μια εταιρεία εγώ θέλω να καλλιεργήσετε αυτό και μετά αύριο εκείνο. Άρα θα μετατραπεί ο μικροπαραγωγός θα είναι δέσμες στην εταιρεία. Θα μου πείτε τώρα και γιατί είναι κακό αυτό. Θα σας πω γιατί είναι κακό. Όπου εφαρμόστηκε, ειδικά στις τρίτες χώρες, ήταν εκεί οι εταιρείες και μετέτρεψαν μετά από κρίσεις τους μικροπαραγωγούς. Λέει δεν χρειάζεται να καλλιεργείς και να σκοτώνεις και να αδερφέ και να καρδιοχτυπάς, να καλλιεργείς για μένα.
θα μου δίνεις το προϊόν σου και εγώ θα το πουλάω στην άλλη άκρη του κόσμου. Άρα είσαι εξασφαλισμένος. Αυτό είχε δύο αποτελέσματα. Πρώτον, ότι επειδή ο μονοκορπαγωγός δεν παράγει πια για τον εαυτό του και για τους γύρω του, αλλά παράγει για κάποιον άλλον, αυτό οδήγησε σε μια απαξίωση του προϊόντος για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν τον ενδιαφέρει η ποιότητα, και δεύτερον, σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Δεν τον νοιάζει η παραβολητική, γιατί αυτό το οποίο είναι, αυτό το τρώει. Ο ίδιος θα το τρώει ο άλλος που είναι, ξέρω εγώ, στην Νότια Αμερική. Γιατί να νοιαστώ εγώ για το περιβάλλον? Επομένως, τα μοντέλα αυτά έχουν δοκιμαστεί και έχουν όντως γίνει σε άλλες χώρες, μόνο που δεν είναι για τη δική μας. Γι' αυτό λοιπόν την άλλη Τετάρτη εμείς θα κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση στην Λάρισα, όπου θα καλέσουμε όλους τους φορείς και τους βουλευτές και την κυβέρνηση να συμμετάσχει σε αυτό το οποίο παρήχθη από την περιφέρεια με τη συμμετοχή όλων των επιστημόνων, των αγροτών, των συλλόγων, όλου της κοινωνίας των πολιτών, απόλυτη Θεσσαλία εδώ και μήνες. Θα το καταθέσουμε για διαβούλευση, θα το πάρει η κυβέρνηση και από εκεί και πέρα θα λάβει σε τελικές αποφάσεις, διότι για να γίνει μια απόφαση σε ένα σχέδιο το οποίο αφορά τη Θεσσαλία και να αρχίσει να μας το φορέσει κάποιος από την Ολλανδία, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όπως επίσης δεν είναι αποδεκτό το γεγονός ότι φέρανε και στήσανε ένα σχέδιο για τον οργανισμό υδάτων, μια ΑΕ, τη στιγμή που η Ολλανδική κυβέρνηση τον οργανισμό που έχει υδάτων και πλημμυρών είναι από το 1500 τόσο, ο αρχαίος οργανισμός της Ολλανδίας, δημόσιος οργανισμός. Μάλιστα. Είναι η βάση κάθε σχεδίου όλων των ευρωπαϊκών χωρών και εμείς θα είμαστε, είμαστε πρωτοπόροι. Respect, δηλαδή, κύριε Κουρέτα, που το φέρνετε στην επιφάνεια, γιατί ακούω τόσες μέρες, θα το πω, με συγχωρείτε, παπαριές και δεν λένε το βασικό. Η Ολλανδία, δηλαδή, έχει τον αρχαιότερο. Η Ολλανδική κυβέρνηση, η οποία έχει τον καλύτερο οργανισμό υδάτων και πλημμυρών, γιατί δεν μας φέρνουν αυτό το σχέδιο να το κάνουμε copy-paste εμείς και να το εφαρμόσουμε? Και ποιο δεν μας το φέρνει και μας φέρνει ένα άλλο το οποίο κάνει για την Αφρική? Δεν μου λέτε, ίσως γιατί αυτή είναι η φέρουσα αντίληψη για τη χώρα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, ακούστε λίγο, ακούστε. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται ένα έργο με ΣΔΙΤ σε ένα μεγάλο φράγμα που θα γίνει ψηλά στα βουνά, έτσι. Για ποιο λόγο να πάει ένας ιδιώτης να επενδύσει επάνω στα βουνά, να φτιάξει ένα φράγμα και να μην επενδύσει σε ένα δρόμο που έχει διόδια? Είναι χαζός? Τι κρύβεται από πίσω? Κρύβεται ότι το νερό μετά θα τιμολογηθεί και θα έχει τιμή. Το κρύβεται. Ακούστε, κύριε Κουρέτα, νομίζω ότι έχετε πει. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν η πρόταση που βγαίνει, ναι, την Τετάρτη, η πρόταση που βγαίνει από τα σπλάχνα όλων των φορέων της Θεσσαλίας. Δηλαδή αυτών που θα ζουν στη Θεσσαλία. Δεν θα είναι αλλού, θα ζουν εκεί. Όχι. Το πρώτο που θέλω λοιπόν να μας διευκρινίσετε είναι το εξής. Γιατί εδώ έχετε πάρα πολύ κόσμο που σας ακούει σήμερα και σας στέλνει την καλημέρα του και μου λένε επιτέλους βγαίνει μια σοβαρή φωνή. Λοιπόν, ακούστε. Πρώτος, ο Γιώργης. Καλημέρα. Να θυμίσεις, λέει, στον κύριο Κουρέτα την περίφημη περιβόητη σύμβαση Κούπερ του 50 για τη διαχείριση όλων των ενεργειακών πόρων και του νερού που έληξε μόλις το 2011 για τους Ολλανδούς. Δεύτερος, βγήκε ο κύριος Κουρέτας και επιτέλους θα ακουστούν μερικά πράγματα. Θέλω να του πω το εξής όμως. Στη συνέντευξή του ο CEO της Ολλανδικής εταιρείας, που όντως ασχολείται με την Αφρική και την Νότιο-Ανατολική Ασία, είπε πως το έργο αυτό θα πρέπει να έχει project manager κάποιον εκ του ιδιωτικού φορέα που θα προκύψει και όχι την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη. Το τόνισε αυτό. Επίσης, ο CEO δεν έκανε καμία ανοίξη για ζωική παραγωγή, αλλά μόνο για καλλιέργειες που έχουν ανταπόκριση στην παγκόσμια αγορά και στην ουσία κατηγόρησε το βαμβάκι. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό έγινε, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Εντάξει, αυτός είπε αυτά που είπε, έχει κάποια δικά του συμφέροντα ο άνθρωπος, καλά κάνει. Εμείς όμως είμαστε εδώ στη Θεσσαλία και οφείλουμε να προστατέψουμε τους δικούς μας τους αγρότες και αυτό θα κάνουμε. Δεν μου λέτε το σχέδιο το Ολλανδικό ισχύει ότι ήρθε στα αγγλικά σε αγρότες και κτηνοτρόφους και κατοίκους για διαβούλευση? Μάλιστα, στα αγγλικά. Μάλιστα. Μου λέει άλλος φίλος, μπράβο στον κύριο Κουρέτα, θα το δώσει σε δημόσια διαβούλευση. Έχει σκεφτεί ότι μπορεί να το γυρίσουν πίσω? Τι θα κάνει μετά? Αυτά θέλουμε να ακούσουμε και μιλάμε συνολικά για τη ΔΕΗ και το νερό. Η κοινωνία και η δημοκρατία πρέπει να χτίζεται βήμα-βήμα με ανοιχτό τρόπο. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται κρυφά, διότι η Ολλανδική κυβέρνηση, η οποία έχει τον οργανισμό υδάτων και πλημμυρών,
έχει 21 περιφέρειες οι οποίες έχουν συμβάλει και είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των υδάτων. Οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες. Και το 50% των μελών των συμβουλίων των περιφερειών για τα νερά είναι πολίτες. Το έχουν προκύψει μέσα από διαβούλευση. Είναι πολίτες απλοί οι οποίοι συμμετέχουν με κάποιο θεσμικό τρόπο, έτσι δεν βάζουν κάποιον ο οποίος δεν έχει ιδέα. Mm-hmm. Έχει κάποια σχέση, αλλά είναι πολίτες. Επομένως, η συμμετοχή των πολιτών σε όλο αυτό το θέμα που είναι δημόσιο συμφέρον πρέπει να αποκτήσει ένα κέριο ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο που δεν είναι σωστός. Ο Κώστας μου λέει, μήπως κύριε Κουρέτα πρέπει να το φέρετε και στα δημοτικά συμβούλια όλης της περιφέρειας Θεσσαλίας για να... Ακούστε, για να δούμε ποιοι... Δημοτικά, βέβαια, μάλιστα, για να δούμε λέει και ποιοι είναι με το συμφέρον του τόπου μας. Εγώ είμαι λέει Θεσσαλός. Εννοείται ότι θα γίνει αυτό. Άρα κύριε Κουρέτα, λέτε μπάστα. Υπάρχει σχέδιο επιστημονικά κατερτισμένο με φορείς συζητήσιμο, αγροτικούς, κτηνοτροφικούς, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μεσαίες, άλλους κλάδους. Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο δίνουμε σε δημόσια διαβούλευση. Θα σας πει κάποιος. Έχουν κατατεθεί όλα αυτά τα σχέδια και στη διαβούλευση που άνοιξε, ναι, η κυβέρνηση για το σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη. Έχουν κατατεθεί δεκάδες σχόλια. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα σχόλια πώς θα δομηθούν, δηλαδή είναι ένα ερώτημα, όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε πώς θα συντεθεί, θα έχουμε ένα σχέδιο και 300 άλλα σχόλια που θα αποδομούν αυτό το σχέδιο και τι θα γίνει. Αν διαβάσετε τη διαβούλευση, τα κείμενα της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Γεωπονικής, του Γεωπονικού Αθηνών, του Πολυτεχνείου, της περιβαλλοντικών οργανώσεων, του Δήμου Φαρσάλων, πολλών και διαφορετικών φορέων, θα δείτε ότι αυτό το σχέδιο δεν στέκει. Δηλαδή υπάρχουν σοβαρές αιτιάσεις τις οποίες εμείς σκεφτόμαστε, τις δομούμε και θα τις βάλουμε σε δημόσια διαβούλευση στον κόσμο και στους Δήμους για να αποφασίσουμε τελικά μαζί με την κυβέρνηση σε ποιο δρόμο θα κινηθούμε. Δεν μου λέτε, επειδή εσείς εκφράζετε την τοπική κοινωνία και είστε κλεγμένος, δεν είστε διορισμένος. Με συγχωρείτε, θα σας ρωτήσω ευθέως. Μήπως εδώ το σχέδιο αποσκοπεί στην αλλαγή καλλιεργειών, τρόπου παραγωγής, τρόπου ζωής και ελέγχου του νερού στο βάθος κήπος? Κοιτάξτε να δείτε, η αλλαγή αυτή που γίνεται είναι μεγάλη στο παρελθόν. Το εξήγησα άλλωστε στην αρχή που σας μίλησα. Την οποία εμείς δεν την αποδεχόμαστε. Εμείς αποδεχόμαστε αυτά τα προϊόντα τα οποία καλλιεργεί η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή. Το νερό, το υδατικό έλλειμμα το οποίο υπάρχει μπορεί να κλείσει. Έχουμε ένα σχέδιο πώς μπορεί να κλείσει. Δηλαδή με την δημιουργία των φραγμάτων που έχουμε ήδη βάλει στο σχέδιό μας, τα οποία είναι 3 μεγάλα και 10-15 μικρά, με την αντικατάσταση της άρδευσης από συστήματα άρδευσης στάγδιν, mm-hmm, και από κλειστά αρδευτικά κυκλώματα, και ένα πολύ μικρό μέρος, αφού ολοκληρωθεί το φράγμα της οικιάς, να πάρουμε από τη οικιά σε περίπτωση που υπάρχει ξηρασία για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση εδώ στον κάμπο. Και όταν λέω ένα μικρό μέρος, ο αχελός κουβαλάει 4,3 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο στη θάλασσα. Εμείς θα πάρουμε τα 200 εκατομμύρια αν χρειαστεί. Δεν είναι εκτροπή δηλαδή, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να το κάνουμε για να προστατεύσουμε τη Θεσσαλία. Είναι το 3% δηλαδή των νερών, έστερα, το Αιγαίο. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές και την επόμενη Τετάρτη θα το δώσουμε στη δημοσιότητα. Και πολύ ευχαρίστω στη συνέχεια να κουβεντιάσουμε και λεπτομέρειες. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, το σχέδιό σας, θα σας πει κάποιος, μήπως είναι πιο δαπανηρό από το Ολλανδικό σχέδιο? Όχι, δεν είναι. Είναι περίπου στο μισό κόστος. Στο μισό κόστος? Περίπου, ναι. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, το ρωτάει πολλοί κόσμος. Καλημέρα, λένε στον κύριο Κουρέτα, του έχουμε εμπιστοσύνη να κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί εδώ πέρα θέλουν να αρπάξουν τον κάμπο μαζί με το νερό. Η Θεσσαλή και όλοι εμείς δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Το ερώτημα είναι, επειδή στην Κερατέα για χώρο υγειονομικής ταφής έχει ξεσπάσει πόλεμος, μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να το πάτε? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια εκλεγμένη περιφερειακή αρχή
με συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο το εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά είχαμε πει και πριν από, από τις εκλογές. Και είναι μια κατάσταση δυναμική που θέλουμε να πείσουμε να γίνει αυτό που θέλει, που έχει δομηθεί και από τους επιστήμονες, τους δικούς μας και από την κοινωνία. Εάν αυτό το σχέδιο έχει την αποδοχή της κοινωνίας, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η εικόνα που έχετε είναι ποια? Το συζητάει η κυβέρνηση ή είναι παρεπιπτόντος? Όχι, όχι, το συζητάει. Δεν υπάρχει κάτι θέσφατο, φυσικά. Το συζητάει και το συζητάμε. Μάλιστα. Υπάρχει μια λίμωνο. Αν σας πει λοιπόν τα αρμόδια εμπλεκόμενα υπουργεία, κύριε Κουρέτα, με συγχωρείτε, θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη του Ολλανδικού σχεδίου. Τι θα κάνετε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση θα ακολουθήσει κάτι το οποίο δεν έχει την έγκριση της κοινωνίας της Θεσσαλίας. Δεν νομίζω. Άρα είστε κατηγορηματικός επ' αυτού. Όχι, μα γιατί να γίνει? Εδώ κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να παράγουμε κάτι το οποίο είναι το καλύτερο δυνατό για τη Θεσσαλία. Πιστεύω θα το ακούσει η κυβέρνηση και θα το υιοθετήσει. Μα αν ήταν να γίνει, γιατί δεν σας άφησε να συζητάτε επί τη βάση του δικού σας σχεδίου που διαμορφώνετε? Μόνο ήρθαν υπεφωτισμένοι Ολλανδοί. Δεν το κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο έχει δημοσιευτεί. Σε λίγες μέρες θα είναι και ένα δεύτερο σχέδιο και να προωθηθούμε επ' αυτού. Δεν είναι καυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι να τελειώσει μέσα σε μία μέρα. Μιλάμε για το μέλλον της Θεσσαλίας. Δεν μιλάμε για το μέλλον ενός οικόπεδου που είναι 100 τετραγωνικά. Χρειάζεται κάποιος χρόνος. Για η διαβούλευση αυτή να τύχει του σχολιασμού και των κατοίκων και των συλλόγων και των επιστημόνων και όχι μόνο και της κυβέρνησης και των πάντων. Δεν χρειάζεται μεγάλη διασύνη. Νομίζω ότι μου λέει εδώ, εσείς καλά το πάτε, αλλά εδώ να βλέπουμε και τις διαθέσεις. Έρχεται μια εταιρεία που αφορά τον πρωτογενή τομέα και την ανάπτυξή του στον τρίτο κόσμο. Με συγχωρείτε. Και ζητάει αλλαγή καλλιεργειών. Ναι, αυτή τη δουλειά της κάνει, αλλά για να ξέρουμε. Μου λέει ο Παναγιώτης, με αυτό θα κλείσω, από τα προσφυγικά, δεν την ξέρω τη συνοικία, στα Τρίκαλα. Κύριε Κουρέτα, λέει, αγαπημένο μου περιφερειάρχη, μήπως πρέπει να το φέρει και με τη λογική δημοψηφίσματος στην περιφέρεια Θεσσαλίας το θέμα? Αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί για διαβούλευση, θα πάει σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, που στην ουσία, εάν τοποθετηθούν όλα τα δημοτικά συμβούλια, είναι ένα δημοψήφισμα. Δεν είναι, χρειάζεται να γίνει δημοψήφισμα με κάλπη. Αυτό γίνεται στην ουσία. Μάλιστα. Το περιμένουμε να δούμε. Και ο Νίκος λέει, πόσο σίγουρος είστε, κύριε Κουρέτα? Δηλαδή, μέχρι τώρα η κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει κοινωνία και θα το κάνει και στη Θεσσαλία, το πιστεύετε? Πώς δεν άκουσα. Λέει, μέχρι τώρα η κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει κοινωνία και θα το κάνει και στη Θεσσαλία. Το πιστεύετε, λέει, πραγματικά αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα πάει καλά. Αφήστε να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είμαι αισιόδοξος. Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, όταν καταθέσει το σχέδιο, θα το συζητήσουμε διεξοδικά μαζί. Το Χρήστος μου λέει, κύριε Περιφερειάρχα, ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος λειψιδρίας στη Θεσσαλία οφείλεται στην υπεράδειλη των υπόγειων υδάτων και θα μπορούσε να λυθεί μέσω εφαρμογής τεχνητού εμπλωτισμού των υπόγειων υδάτων, το οποίο το κόστος είναι μικρό. Αυτή την πρακτική μήπως πρέπει να εφαρμόσετε στη Θεσσαλία? Υπάρχει και αυτό μέσα στο σχεδιασμό. Υπάρχει. Θα το δείτε την Τετάρτη. Υπάρχει. Το πρόλαβε. Λοιπόν, σωστό είναι. Σωστό. Κύριε Κουρέτα, ένα μήνυμα για τους Θεσσαλούς εδώ στην Κρήτη. Παναγία μου, είναι πολύ. Βλέπω εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Λέει, τι έχει να μας πει ο Περιφερειάρχης? Να ανέβουμε απάνω, χρειάζεται? Λοιπόν, όλα καλά. Καλό Πάσχα. Λοιπόν, καλό Πάσχα. Έγινε. Έχουμε και δεύτερο σχέδιο για Θεσσαλία και αυτό το σχέδιο γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς και της περιφέρειας και εκτός αυτής, πανεπιστημιακά ιδρύματα, τεχνικούς, γεωπόνους, τοπικούς φορείς, δήμους, κοινότητες, αγροτικούς συλλόγους, κτηνοτροφικούς συλλόγους, οργανώσεις. Για να δούμε εδώ, το θέμα θα έχει συνέχεια.